Οι εντολείς μου ισχυρίζονται εξ αρχής και κατηγορηματικά δηλώνουν ότι δεν υπήρξε καμία επαφή των δύο οχημάτων και των επιβενώντων σε αυτά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε μια καινούργια μαρτυρία γυναίκας περίοικου, ότι είδε και δει μια άλλη διάσταση σε αυτό το συμβάν. Την πρώτη μαρτυρία έγραφε κατάθεση. Τα στοιχεία της ανάκρισης γνωρίζετε ότι είναι μυστικά. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εγώ να παραβιάσω την υποχρέωσή μου εκ του νόμου. Εκείνο όμως που θα σας πω είναι ότι είναι δεδομένο, εφόσον υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα και με επιστημονικό τρόπο θα επιβεβαιωθούν, είναι βέβαιο ότι οι ισχυρισμοί των εντολέων μου θα αποδειχθούν. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και για όλη την αστυνομική οικογένεια τη θλίψη μας για το συμβάν το οποίο έχει συμβεί, τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια των τραυματιστέντων και ευχόμαστε να ξεπεράσουν τον όποιο κίνδυνο ζωής διατρέχουν σήμερα. Αναφορικά με αυτό καθε αυτό το περιστατικό, αυτό το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε είναι ότι σε προανακριτικό επίπεδο οι συνάδελφοί μας του Τμήματος Τροχέας αποτύπωσαν τα πραγματικά περιστατικά εκείνα τα οποία έγιναν, όσα μπορούσαν να αποτυπωθούν σε ένα πολύ σύντομο χρόνο που προβλέπει η προανακριτική διαδικασία. Τα απέστειλαν στη δικαιοσύνη, η οποία όμως καλείται σήμερα να εκδώσει μία απόφαση, να κινήσει μία διαδικασία χωρίς να λαμβάνει υπόψη της διάφορες ειδικότερες συνθήκες που υπάρχουν, παρότι κατανοώ ότι το αστυνομικό λειτουργήμα έχει την ιδιαιτερότητά της, αλλά θα πρέπει πολύ σύντομα να αποδώσει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη εφόσον υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν. Εφόσον όμως δεν υπάρχουν ευθύνες, να μην σπηλωθούν κάποιοι άνθρωποι επειδή απλά έκαναν τη δουλειά τους. Φράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των δραματιστέντων. Ήταν ένα ατυχές περιστατικό. Πιστεύω ότι κανένας δεν θέλει να γίνονται τέτοια πράγματα για να βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Απλώς έχω πει και σε προηγούμενες δηλώσεις μου ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο.